αυτό το ψηφιστέν. Θα σας πω, θα σας πω, θα σας πω κάτι, αν θα σας πω αντίμετρα, κάτι, γιατί θα σας πω το κάτι που δεν θα σας πει, θα σας πω κάτι που δεν θα σας πει κανείς άλλος πολιτικός αρχηγός. Έτσι. Το μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστεί. Εάν δεν εφαρμοστεί, αφήστε με να τελειώσω τη φράση μου, εάν δεν εφαρμοστεί, θα έχουμε το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό το είπα, ασοβαρευτούμε. Το λέτε αυτό. Ασοβαρευτούμε. Όχι, ναι, να έτσι θα γίνει. Για, να σας πω πρέπει να εφαρμοστεί μετά, αρχίζει να ξυλώνει επιτυχίες του. Να σας πω κάτι. Να εφαρμοστεί ως έχει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να σας μπορεί πω. Να εφαρμοστεί ως έχει. Επιτρέψτε μου να σας πω. Έτσι, είναι άλλο να λες ότι θα δώσω προτεραιότητα και θα πρέπει να διορθώσω πτυχές και άλλο να λες ότι δεν θα το εφαρμόσω. Ναι. Αυτή τη στιγμή η χώρα είναι δεμένη χειροπόδαρα. Δεν θα υπάρξουν λεφτά ούτε για ανάσα. Άρα, εμείς τι λέμε, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα, όχι κομματική, ανθρώπων που πονάνε τη χώρα. Τι, τεχνοκράτες, τι είναι αυτή η ομάδα. Να σας πω, μπορεί να είναι και πολιτική, αλλά με ειδικές γνώσεις. Μάλιστα. Δεν βάζεις το ασφαλιστικό έναν ηθοποιό, αν θες να σου ανοίξω μια παρένθεση. Χαίρο πολύ. Έτσι, βάζεις ειδικούς ανθρώπους. Θέλεις λοιπόν μια ομάδα επαϊόντων, συγκεκριμένων προσώπων, θα τα δείτε την επόμενη μέρα, θα τα προτείνει το ποτάμι. Όπου θα πει ότι παίρνω αυτό το πράγμα, παίρνω αυτό το πακέτο που μου φέρει ο Τσίπρας, έτσι. Βλέπω ποιες κοινωνικές αδικίες υπάρχουν, ποιες διορθώσεις μπορεί να γίνουν και κάνω χειρουργικές επεμβάσεις για να γίνουν αποδεκτές και από τους ξένους. Διορθώνω δηλαδή επιμέρους πράγματα. Τώρα και αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει και το ξέρετε κι εσείς ότι δεν βγαίνει. Μαγκές, τα έχετε δει τα ληξη πρόθεσμα που είναι. Ξέρετε πόσο θα αυξηθούν με τη φορολογία που επιβάλλει αυτό το πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου, αυτές οι μαγκές, είτε του Μεϊμαράκη, εγώ δεν θα φορολογήσω και δεν θα κάνω τίποτα με τους αγρότες και θα συνεχίζουν τα πράγματα όπως είναι. Ωραία. Πολύ ωραίο για καφενείο, όχι για κυβέρνηση. Και το άλλο του Τσίπρα, ότι με πιέσανε, το υπέγραψα, αλλά δεν θα το εφαρμόσω, είναι η επόμενη καταστροφική συζήτηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, θα πρέπει